Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Κόρνερ με τον Καλτσά. Απομακρύνεται η φάση πρώτη. Μεγάλο πέναλτι. Λούκα Σωτηρίου στα πρώτα 49 δευτερόλεπτα σφυρίζει πέναλτι. Εδώ το σούτ από τον Χουσμπάουερ. Το σούτ, όχι, νομίζω ότι είναι στο σώμα που χτυπάει του Σάλαϊ. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι με ελεύθερο. Δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα για τον Σάλα. Είδατε και την χαρακτηριστική κίνηση. Βιλιτάια. Νταουσβίλη τώρα προσπαθεί να κερδίσει. Παίρνει το φάουλ από την πίεση του Γιαννιώτα. Ο Σάλα απομάκρυνε προσωρινά. Ο Καλτσάς μπαλιά για τον Κβιλιτάια. Απέναντι από τον Δημητρίο Κβιλιτάια το πλασέ. 0-1 η ανόρθωση. Στο 1ο λεπτό. Παίρνει προβάδισμα η ομάδα της Αμοχώστου. Ο Κβιλιτάια που εκμεταλλεύθηκε το λάθος που έγινε από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της, του Απόλλωνα. Πήρε την μπάλα, σκόραρε. Η μπάλα θα καταλήξει στο Ζωάο Πέδρο, θα κάνει τη σέντρα. Ο Λόρια εκεί του έγινε φάουλ από τον Αντικινή. Με τον Λόρια να ψάχνει τον Κβιλιτάια. Κερδίζει ο Γιαννιώτας, φάουλ που έγινε εκεί από τον Κορέια. Προσπαθεί να περάσει, κερδίζει το φάουλ. Γιαννιώτας ήτανε. Το φάουλ που έγινε από τον Χουσμπάουερ. Ο Κορέια θα κάνει τη σέντρα. Ο Γιούστε, ένα σούτ που γίνεται από τον Χουσμπάουερ. Δεύτερο από τον Κβιλιτάια. Μεγάλη επέμβαση από τον Δημητρίου σε κόρνερ. Στο 19. Η ανόρθωση αγγίζει το δεύτερο γκολ. Ξανά εδώ ο Κβιλιτάια είναι offside, δεν κάνει κίνηση. Καλτσάς, μπαλιά για τον Μίχα, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα πολύ έξυπνα. Ο Μίχα απέναντι από τον Δημητρίου γυρίζει το πλασέ. 0-2 ο Χουσμπάουερ στο 29. Όλα ξεκίνησαν και πάλι από την παλιά του Καλτσά. Η υπερπροσπάθεια από τον Ντόρμιχα που έβαλε σωστά τα πόδια του έξυπνα γυρίζει στον Χουσμπάουερ, ο οποίος έρχεται με ταχύτητα από πίσω. Περίμεναν όλοι πάσα για τον Κβιλιτάια. Ο Χουσμπάουερ ήρθε, έκανε το πλασέ, το 2-0 στο 29. Σπουδαία όμως, σπουδαίο το μερίδιο στην επίτευξη του τέρματος για τον Γιαννιώτα. Μαρκαρίσματα εκεί. Κίτρινη κάρτα στον Γιαννιώτα για την προβολή νωρίτερα. Μεγάλη παλιά από τον Νταουσβίλη για τον Καλτσά στην πλάτη της άμυνας. Το σούτ, η κόντρα πάνω στο Σάλαϊ, το κόρνερ. Εδώ ξανά η μεγάλη παλιά από τον Νταουσβίλη. Δεν υπάρχει offside, είναι τουλάχιστον στην ίδια ευθεία. Ο Καλτσάς με την ταχύτητα που έχει βρίσκεται μπροστά από το Σάλαϊ. Το σούτ του Καλτσά κόντραρε σε κόρνερ. 31 το λεπτό. Ο Καλτσάς στην εκτέλεση. Ο Βρκότ στην κεφαλιά. Ο Δημητρίου μπλοκάρει μπάλα. Ματέι που πάει σε μια ατομική ενέργεια. Φάουλ για τον Απόλλωνα σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Φάουλ που έκανε ο Νταουσβίλη. Ματέι έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα κόντραρε στο τείχος, κατέληξε σε κόρνερ. Δεν θα εκτελεστεί όμως. Ήταν η τελευταία φάση του πρώτου 45 λεπτού. Γιαννιώτα έχει μπροστά του τον Κορέια. Η σέντρα, η κόντρα πάνω στον Κορέια. Μπλόκαρε ο Λόρια. Καλή μπαλιά για τον Καλτσά. Το σούτ, μεγάλη επέμβαση από Δημητρίου. Κβιλιτάια έχει χώρο για σούτ, το επιχειρεί. Η μπάλα θα περάσει έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 47 για την ανόρθωση με τον Καλτσά εδώ να κλειδώσει την νίκη. Στον Νταμπό, σέντρα στην περιοχή, είναι καλή κεφαλιά, γκολ! 2-1 από τον Ντιγκινή στο 52.
Ο Ντιγκινί με αυτή την στριφτή κεφαλιά σκοράρει. Ξανά η πάσα για τον Νταμπό που κάνει τη σέντρα πολύ επικίνδυνη. Θα προλάβει τον κεντρικό αμυντικό τον Σίντενφελτ. Ο Ντιγκινί θα κάνει την κεφαλιά. Κανένα περιθώριο στον Λόρια. Ο Ζωάο Πέδρο όμως πάει. Φάουλ που έκανε ο Ζωάο Πέδρο. Σίντενφελτ θα απομακρύνει. Ο Χουσμπάουερ για τον Κορέια. Προβολή εκεί από τον Ζωάο Πέδρο. Φάουλ για την ανόρθωση. Στο 58ο λεπτό. Ψάχνοντας τον Πίτα, είναι καλή η πάσα. Ο Πίτα στην πλάτη της άμυνας δεν μπόρεσε όμως να τελειώσει. Εδώ η πάσα του Γιαννιώτα, δεν υπάρχει offside. Ο Πίτας στην πλάτη της άμυνας, στο κοντρόλ. Ο Γιαννιώτας έξω από την περιοχή. Για τον Ζωάο Πέδρο η σέντρα που έγινε, το σουτ. Γκολ 2-2. Ο Ματέι σοφαρίζει σε 2-2 στο 60. Ξανά ο Γιαννιώτας. Ανεβαίνει ο Ζωάο Πέδρο, τον βλέπει. Κάνει την παράλληλη παλιά, περνάει από όλους ο Ματέι. Το σουτ στην γωνία του Λόρια, ανήμπορος να αντιδράσει παρά την προσπάθειά του. Το 2-2 για τον Απόλλωνα, ο οποίος απαντάει με το ίδιο νόμισμα. Αλλά κατέληξε στα χέρια του Δημητρίου, ο οποίος γρήγορα ψάχνει να τροφοδοτήσει τον Νταμπό. Ο Βρκότς στην πρώτη κεφαλιά. Με το στήθος υπάρχει χέρι, διαμαρτύρονται του Απόλλωνα. Λούκας Σωτηρίου δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Απόλλωνα. Τώρα ο Λούκας Σωτηρίου ζητάει από τους ποδοσφαιριστές να περιμένουν, γιατί εδώ η μπάλα είναι μπροστά ο Νταμπό. Για να δούμε εδώ. Μπάλα χτυπάει στο έδαφος και στη συνέχεια φαίνεται ότι χτυπάει στο χέρι. Είναι πέναλτι. Αυτή είναι η απόφαση του Λούκα Σωτηρίου. Διαιτητή της αναμέτρησης εδώ, σε αυτή τη φάση. Σφύριξε ο Λούκα Σωτηρίου. Ντιγκινί, πλασάρει 3-2 ο Απόλλωνας που κάνει την ολική ανατροπή. Στο 73. Με 2 γκολ του Ντιγκινί και με 1 γκολ από τον Ματέι. Και πάλι για το Σάλα σε θέση offside. Ο Ματέι τώρα βλέπει την κίτρινη κάρτα, γιατί συνέχισε το παιχνίδι. Ο Ματέι που ήταν στο όριο. Ανεβαίνει Μανιάς και Κβιλιτάια. Προλαβαίνει ο Ρομπέρς Δημητρίου. Έκανε φάουλ σύμφωνα με Λούκα Σωτηρίου. Ο Μανιάς στον τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Χριστοφή, η σέντρα στην περιοχή είναι καλή. Ο Ζωάο Πέδρο, ο Κορέια, ο Μανιάς προσπαθεί. Ο Κορέια και πάλι το τακουνάκι. Ο Βρκός στο δυνατό σου τέξω η μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση στο 91. Εδώ ξανά από το ξεκίνημα η φάση. Ο Ζωάο Πέδρο ευνηδιάζεται. Μανιάς, Κορέια το τακουνάκι, η μπάλα θα φτάσει στον Βρκότς. Σηκώνει μπάλα ψάχνοντας τον Βρκότς. Η μπάλα πέρασε και από τον κεντρικό αμυντικό της ανόρθωσης που έχει γίνει η center for. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.